Να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Γάκη να συζητήσουμε τα γνωστά μας θέματα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα. Σαντορίνη, Σαντορίνη. Σαντορίνη, ωραία, ωραία, εντάξει. Όλα καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα θα λύσουμε πολλές απορίες. Ναι. Και κυρίως την απορία γιατί δεν παντρεύονται οι νέοι στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά και δεν κάνουν παιδιά. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Και πώς αυτό σχετίζεται με το περιβάλλον, ναι, όχι. Ναι, γιατί το πρώτο που θα ερχόταν στο μυαλό κάποιου είναι τα οικονομικά. Για πες. Είναι τα περιβαλλοντικά. Λοιπόν, οι νέοι ανησυχούν γιατί πώς θα... Σε τι κόσμο θα φέρουν το παιδί. Σε τι κόσμο θα φέρουν τα παιδιά τους ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή ανησυχούν σε τι κόσμο θα φέρουν τα παιδιά τους, αποφασίζουν λοιπόν να μην παντρευτούν. Και αυτή η ανησυχία δεν είναι μικρή, είναι τεράστια. Αφού ξεκινούν 4 στους 10 νέους, γι' αυτό το λόγο πραγματικά και πρακτικά στην Ευρώπη τουλάχιστον αποφεύγουν το γάμο, το άγχος τους για την κλιματική αλλαγή, τις καταστροφές και γενικά από το που βέβαια θα ζήσει ο μπαμπά. Ναι. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε λοιπόν μια δικαιολογία πλέον στη μαμά μας, στον μπαμπά μας και στην γιαγιά που λέει άντε και στα δικά σου, ας πούμε. Δεν γιατί δεν... Ότι κλιματική αλλαγή λοιπόν δεν μας επιτρέπει να παντρευτούμε παρόλο που θέλουμε, γιατί αγωνιούμε, ακούμε Adrian Voice, Αντώνη Γάκη, Δευτέρα Παρασκευή και μας κάνει και ανησυχούμε για το μέλλον μας. Σωστά. Άρα κάνουμε κακό στο, από ό,τι καταλαβαίνετε, στα νέα ζευγάρια που θέλουν πραγματικά να παντρευτούν. Τι να κάνουν. Μάλιστα. Και δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι αυτό που λένε. Θα σε παντρευτούν να πάρει για έκτο ευρωπαϊκό το 1968 στο μπάσκετ. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι μια σωστή δικαιολογία λοιπόν και είναι εύλογο να ανησυχούν οι άνθρωποι γιατί από ό,τι βλέπετε η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πάρα πολύ τη διαβίωση και την επιβίωση σε πολλές περιοχές. Άρα είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι ένας σοβαρός λόγος να ανησυχούμε τουλάχιστον. Ένα δεύτερο λοιπόν, η τρύπα του όζοντος λοιπόν, η οποία μεγαλώνει, απέκτησε μεγαλύτερο μέγεθος από την Ανταρκτική. Μα, τόσο καλά. Τόσο, ναι. Και η Ανταρκτική δεν είναι και μικρή. Όχι, βέβαια. Για αυτή είναι ένα τεράστιο λοιπόν κενό το οποίο κάθε εποχή αυτή την περίοδο δημιουργείται. Και κάθε χρόνο και χειρότερα λοιπόν, έτσι, για να τα λέμε και έτσι αισιόδοξα τα πράγματα και όχι πεσιμιστικά. Ναι. Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν. Εντάξει, τώρα να κλείσουμε και με ένα έτσι ευείονο μήνυμα ότι η θεατρική ομάδα μας μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Σαντορίνη 1η Οκτωβρίου θα πάει στην Ίω για να παίξει και να αναδείξει το γάμο του Τσέχοφ στην πλατεία εκεί πέρα μαζί με το Δήμο Ιητών, ελεύθερη είσοδος για τους φίλους μας τους Ιητές, αφού το περιβάλλον σκοτώνει το γάμο, εμείς τον αναβιώνουμε. Σωστά, έτσι, σωστά, να κάνουμε κι εμείς κάτι, ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα νέα από το νησί μας. Okay. Και τα περιβαλλοντικά και οικολογικά νέα κυβά. Εύχομαι καλά έτσι, να έχετε υγειογευσία, φαγωτοποσία και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ξέρουν πολύ καλά τι κάνετε κάθε φορά. Ανελιπώς, ανελιπώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό φθινόπωρο από αύριο. Βεβαίως, βεβαίως, 21η του Σεπτέμβρη. Του Σεπτέμβρη, του Απρίλη, του Σεπτέμβρη. Του Σεπτέμβρη, του Σεπτέμβρη. Και όπως έτσι για να κλείσουμε λοιπόν και με ένα περιβαλλοντικό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπε στην ομιλία της ΕΛΑ, θα ξαναφέρουμε τον ήλιο ψηλά πάνω από την Ελλάδα. Νομίζω περιβαλλοντικά μιλούσε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.